Είναι μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Μαργαρίτης, το μέλος πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Είμαι καλά. Εχθές εκεί είχε μπουρινιά στο κέντρο της Αθήνας, στη Χαριλάο Τρικούπη, ενώ είχαμε γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Κοιτάξτε, η συνεδρία κράτησε αρκετή ώρα. Ναι. Ήταν με έντονη συζήτηση, αλλά θέλω να σου πω ήταν ήρεμη. Ήταν παραγωγική η συζήτηση. Πώς την κρίνετε εκ του αποτελέσματος? Ήταν έντονη, ήρεμη συζήτηση. Δεν υπήρχαν διαπληκτισμοί, δεν υπήρχαν κάποιες αντιπαραθέσεις, ας πούμε, προσωπικές. Ήταν μια συζήτηση, θα έλεγα, αυστηρή, αλλά ήρεμη. Μάλιστα. Είναι μια πρόγεια. Συγγνώμη. Κύριε Μαργαρίτη, τώρα, επειδή εσείς εχθές τοποθετηθήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα αναφερθούμε στα σημεία για τα οποία μιλήσατε. Θέλω να ρωτήσω τι περιμένετε εσείς μετά από αυτήν την συνεδρίαση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με φόντο την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Μετά από τη χθεσινή συνεδρία και το έντονο κλίμα κριτικής το οποίο υπήρξε, νομίζω ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει για να κλείσει και αυτή η σωστέχεια που ξεκίνησε και η οποία ήταν αναγκαστική και υποχρεωτική, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για τα αποτελέσματα και για την πορεία του χώρου. Από το να πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του μήνα και να εισηγηθεί μια διαδικασία, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο θα προβλέπει κάλπες για αξιολόγηση πολιτικών και προσώπων και πολιτικών για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Άρα θέλετε το φθινόπωρο του 24 της εκλογής? Νομίζω ότι από τη συζήτηση χθεσινή δεν υπάρχει άλλη λύση πλέον. Ήταν η χθεσινή συνεδρίαση, κύριε Μαργαρίτη, ήταν μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει την Κεντρική Επιτροπή στο τέλος Ιουνίου και θεωρείτε ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει το τοπίο? Θέλω να είμαι επίσης ειλικρινής. Σε μεγάλο βαθμό το κλίμα ξεκαθαρίστηκε. Χθες υπήρξε ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα κριτικής για την πορεία του χώρου και έτοιμα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αλλαγές. Κύριε Μαργαρίτη, ο κύριος Ανδρουλάκης, τουλάχιστον από όσο πληροφορηθήκαμε και κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, αλλά και κατά το κλείσιμο αυτής της κοινή συνεδρίασης με την κοινοβουλευτική ομάδα, σε διάφορα σημεία της τοποθέτησής του, άφησε να εννοηθεί ότι είναι μια άδικη αυτή κριτική η οποία δέχεται, δεδομένου το ΠΑΣΟΚ ποσοτικά τουλάχιστον είχε άνοδο και σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2019 και σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023. Εσείς γιατί είστε στην πλευρά εκείνων που αντιδρούν και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, αν πάλι σωστά μεταφέρθηκε το ρεπορτάζ, είπατε αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρε χάσαμε. Νομίζω ότι υπήρχε ένας στόχος να είμαστε δεύτερη δύναμη, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης Ιωνίου, όχι θεσμικά γιατί δεν είχαμε εθνικές εκλογές, και ενός ισχυρού ρεύματος εναλλακτικού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το 12,8 πίσω από τον Κασελάκη δεν συγκροτεί λύση εναλλακτική και δεν είσαι δεύτερος. Επίσης, κύριε Στολάκη, να σας πω ότι και στις εθνικές εκλογές, εγώ το έβαλα αυτό το ζήτημα, ο στόχος του ισχυρού διψήφου, τις εθνικές που περάσανε, δεν πέτυχε κατά βάση. Άλλο αν είχαμε ικανοποιηθεί για την άνοδό μας. Το 11,8 δεν συγκροτεί ισχυρό διψήφιο και μαθηματικά ξέρουμε και λογική έχουμε. Το θέμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μαλακής, είναι ένα κόμμα εξουσίας και θα έπρεπε να διαμορφώσει συνθήκες ενός ευρύτερου προοδευτικού πλειοψηφικού ρεύματος. Όταν πέφτει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί δύο διασπάσεις και βγαίνει τρίτος και το μήνυμα της αποχής συμπεριλαμβάνει και σένα με στην κριτική, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία η οποία απόλυσε τη δύναμή της και το ΣΥΡΙΖΑ με τους αφελείς στόχους του κ. Κασελάκη. Νομίζω ότι τότε θα πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι έχουμε πάρει το μήνυμα. Διότι η τεράστια αυτή αποχή και η στροφή των πολιτών εκτός από την αποχή στην ψήφο διαμαρτυρίας είναι μήνυμα και στο δικό μας το χώρο. Αν δεν θέλουμε να τα ακούσουμε και να κάνουμε τον κουφό όπως κάνει ο κ. Κασελάκης ή τον αδιάφορο όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης, είναι και αυτό μια στάση. Αλλά έχω τη γνώμη ότι ένα σοβαρό κόμμα και νομίζω ότι χθες αυτό που αποκαλείται στο στρέφεια ήταν πολιτικός διάλογος, γι' αυτό και όλοι ήταν ικανοποιημένοι που κράτησε μέχρι αργά και δεν είχε, όπως σας είπα, αντιπαραθέσεις προσωπικές, δείχνει ότι τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το μήνυμα ήταν σαφές των πολιτών στα τρία μεγάλα κόμματα. Ούτε το 28% είναι πολύ μεγάλο αριθμός ψήφων για τη χώρα και για το πρώτο κόμμα, ούτε το 14, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το 12,8. Αυτό
αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Αν είναι να γίνουμε σαν τις φοιτητικές εκλογές και οι φοιτητικές παρατάξεις να λένε ότι ανεβήκαμε ή κάναμε, ράναμε σε ένα μικρό εκλογικό κοινό, εντάξει, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει δημοκρατία και κοινοβουλευτισμό. Κατά συνέπεια, ναι. Αυτή είναι μια σοβαρή συζήτηση, η οποία πραγματικά δεν ευτελίστηκε χθες, αλλά μπήκε επί της ουσίας, προκειμένου να γίνουν και αναγκαίες αλλαγές, ώστε και τους πολίτες να ξανακερδίσουμε στην εμπιστοσύνη και εμείς να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ενός προοδευτικού πλειοψηφικού ρεύματος. Κρατήσει και κάτι ακόμα. Ένα από τα στοιχεία τα οποία ανέφερα και εγώ στην τοποθέτησή μου είναι ότι σε αυτές τις εκλογές δεν πήγαμε με κάποιο, ας πούμε, τη λέξη εποχής αφήγημα. Τι σημαίνει οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, δώστε μας δύναμη και μετά τις ευρωεκλογές θα πάρουμε πρωτοβουλίες για την κεντροαριστερά. Αυτά είναι αναγκαίες καταστάσεις στην κοινωνία πριν, μετά και στη συνέχεια των εξελίξεων με μια ισχυρή κυβέρνηση και με μια ανερχόμενη ακραία συντηρητική δεξιά. Η ανάγκη λοιπόν ανασύνθεση κεντροαριστεράς είναι το μοναδικό αφήγημα μέσα στο οποίο το Πασόκ Κινάλ μπορεί να δει τον εαυτό του. Και εδώ κλείνω και μια δεύτερη παρατήρηση και κριτική που έκανα. Για να είναι πιστικό το Πασόκ Κινάλ ότι κάνει ανοίγματα, θα πρέπει να σέβεται και τις δυνάμεις οι οποίες το συγκροτούν. Ακούγατε όλοι, σαν δημοσιογράφοι και όσοι μας ακούνε, την εκφώνηση και το Πασόκ. Ενώ το σχήμα λέγεται Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Γιατί εκτός από το Πασόκ υπάρχουν και άλλες μικρότερες δυνάμεις και κινήσεις, μία από την οποία τυχαίνει να εκπροσωπώ εγώ, γιατί είμαι γραμματέας της πολιτικής κίνησης ανανεωτική αριστερά. Και επομένως, όταν τα ανοίγματα δεν τα επιβεβαιώνεις μέσα στον ίδιο στο χώρο, πώς θα είσαι πιστικός ότι θα κάνεις διεύρυνση και με άλλες δυνάμεις στη συνέχεια. Να μερικά παραδείγματα, μια συζήτηση που άνοιξε, που είναι σοβαρή και που μπορεί να αποκαταστήσει το αξιόμαχο του φορέα μας, προκειμένου να παίξει ένα ρόλο πιο σημαντικό σε επόμενες εκλογές. Επειδή, κύριε Μαργαρίτη, είστε πολύ έμπειρος στα πολιτικά, θέλω μια εκτίμηση με βάση αυτά τα οποία ακούσατε χθες για το πόσες, δεν θέλω να μου πείτε πρόσωπα, για το πόσες εκτιμάτε ότι θα είναι στο τέλος οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω να είναι πολλές. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι τόσες πολλές όπως ακούστηκε. Νομίζω θα είναι λιγότερες. Όποιες και να είναι, θα πρέπει να έχουν πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή να μην είναι μόνο έκφραση προσωπικών φιλοδοξιών. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη μέρα για το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα είναι καλύτερη, διότι πιστεύω ότι από αυτή τη σοβαρή ενδοσκόπηση, από αυτή τη σοβαρή συζήτηση και αναστοχασμό, θα προκύψει μια πολιτική κατεύθυνση η οποία θα ενισχύσει το ρόλο της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας. Και την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά, δεδομένων αυτών των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, φαντάζομαι παρακολουθείτε αυτά τα οποία γίνονται. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής άνοιξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γι' αυτό κράτησε και τόσες ώρες. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ούτε μήνυμα έχει πάρει, ούτε έχει καταλάβει. Ναι, ευτυχώς, αλλά για την κεντροαριστερά. Ευτυχώς πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και θέτουν και στο κόμμα του την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ευρύτερο κάδρο τη κεντροαριστερά. Ναι, απλά για την κεντροαριστερά έχουν συζητηθεί πολλές φορές το σενάριο συνεργασίας. Τώρα με τις νέες αυτές συνθήκες το ΠΑΣΟΚ δηλώνει, ο κύριος Ανδρουλάκης τουλάχιστον δηλώνει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την κεντροαριστερά. Ο κύριος Κασελάκης επίσης είναι θετικός είτε να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο με όχημα τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε να υπάρξει ένας συνασπισμός κομμάτων ή κάτι καινούριο. Αποκλείει μεν τη Νέα Αριστερά, εσείς φαντάζομαι δεν αποκλείεται την Νέα Αριστερά. Απλώνει το χέρι συνεργασίας στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εσείς φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Δεν έχουμε βάλει κάποιο θέμα αποκλεισμού. Εμείς λέμε να γίνει μια σοβαρή ανασύνθεση. Ναι. Κεντρικό ρόλο σε αυτό έχουν οι δυνάμεις του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του Κόσμος. Τα σενάρια είναι τρία. Δεν έχει περισσότερα. Σας τα λέω επιγραμματικά και από εκεί και πέρα τα αξιολογούμε μέσα στη ζωή των εξελίξεων. Λοιπόν, το πρώτο είναι να γίνει μια προσπάθεια για έναν ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Έχουμε το παράδειγμα του Μιτεράν στο Επινέα της Γαλλίας. Έχουμε το παράδειγμα του Γεώργιου Παπανδρέου στις αρχές του 60 με τη συνένωση των δυνάμων της Ένωσης Κέντρου. Το παράδειγμα της Εδάτου Πασαλίδη. Η δεύτερη εκδοχή είναι να πάμε σε μια συμπαράταξη πολιτικών δυνάμων, ένα μέτωπο. Έχουμε το παράδειγμα του Λαϊκού Μετόπου στην Γαλλία αυτή τη στιγμή και το μοντέλο Δούκα στην Αθήνα. Και η τρίτη εκδοχή είναι το ίδιο το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής να διευρυνθεί, να μετασχηματιστεί όπως ξεκίνησε γεννηματά σε έναν ευρύτερο φορέα της κεντροαριστεράς, συγκεντρώνοντας και άλλες δυνάμεις με κορμό το Πασόκ. Όποιο από αυτά τα τρία σενάρια μπει μπροστά, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη δική μου πρόθεση, θα έχει τη δική μου συνένεση και τη συνένεση της κίνησης ανατολική αριστερά, αλλά και πιστεύω πολύ λογικού προοδευτικού κόσμου. Όποιο από τα τρία είναι εφικτό, θα είναι καλύτερο για τη σημερινή εικόνα κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας και της ακραίας συντηρητικής δεξιάς. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.